τόσους μήνες θα έπρεπε να είχατε βρει και τον τρόπο της κάρτας ασφαλισμένου και ασθενούς. Δεν μπορείτε να μιλάμε για ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ακόμα να μιλάμε για βιβλιάρια. Δέστε λίγο την Ευρώπη. Επειδή έχετε βάλει πολλά θέματα να τα βάλουμε. Δεν νομίζω έβαλα πολλά, είναι πολλά περισσότερα. Όχι, καλά κάνατε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θέλω να συμφωνήσουμε ότι το σύστημα υγείας υπάρχει για τον ασθενή. Υπάρχει για να εξυπηρετούμε καλύτερα τον πολίτη. Δεν το κάνουμε για να βρίσκουν δουλειά οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει σύστημα. Σας παρακαλώ, σας άκουσα. Ακούστε με. Δεν θα καθυστερήσω. Είμαι λοιπόν σίγουρη ότι συμφωνούμε. Κύριε Πατούλη, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι όμως. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν το σύστημα υπάρχει για τον ασθενή. Προφανώς μας ενδιαφέρει να δουλεύουν οι γιατροί σε αυτό με αξιοπρέπεια. Και ένας βασικός πυλώνας του διαλόγου με τους γιατρούς ήταν η αξιοπρέπεια του ιατρικού σώματος. Δεύτερον, μου λέτε τον αριθμό. Η καταγραφή των γιατρών που χρειάζονται για το σύστημα έγινε με βάση τον υγειονομικό χάρτη, κύριε Πατούλη. Που για πρώτη φορά υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, είναι ανεπτυμένο στο site τώρα του Υπουργείου Υγείας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή είμαι πολύ σοβαρή, ανοίξτε το κομπιούτερ που έχετε μπροστά σας. Καλά, καταγγείλετε, δεν πειράζει. Ανοίξτε το κομπιούτερ που έχετε μπροστά σας. Εντάξει, κύριε Πατούλη, την άκουσα την καταγγελία. Ανοίξτε το κομπιούτερ που έχετε μπροστά σας και θα τον δείτε μπροστά στα μάτια σας. Και για επιβεβαίωση, επειδή η εκπομπή έχει κομπιούτερ, παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε στο site του Υπουργείου Υγείας, να δουν όλοι οι τηλεθεατές το χάρτη υγείας. Με βάση λοιπόν αυτό, καταλήξαμε σε έναν αριθμό που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό άλλων χωρών, γι' αυτό αντιδρά και η Τρόικα, και με βάση αυτόν τον αριθμό σας κάναμε και μια συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έχω ακούσει άλλη πρόταση για τον αριθμό, κύριε Πατούλη. Και όπως ξέρετε, παρά το γεγονός ότι δεν ήσασταν παρόν στο διάλογο, αυτός ο διάλογος έχει κρατήσει 4 μήνες. Σε αυτό το διάλογο δεν ακούσαμε μια άλλη πρόταση για τον αριθμό. Και είπαμε στους συναδέλφους που ήρθαν εκεί, κάντε μας μια πρόταση και είμαστε ανοιχτοί. Δεν υπήρχε για τον αριθμό. Ποια είναι η πρόταση? Η πρόταση είναι να πηγαίνει κανείς σε όποιο γιατρό θέλει και να τον πληρώνει η κοινωνική ασφάλιση. Δεν έχει χρήματα, κύριε Πατούλη, η κοινωνική ασφάλιση. Και αναρωτιέμαι, εάν δεν είμαστε σε αυτή την οικονομική κρίση και σε αυτή την κατάσταση που παρακολουθήσαμε μαζί στο ρεπορτάζ της εκπομπής, ποια θα ήταν η διαφορετική πρόταση των γιατρών? Θέλω δηλαδή να καταλάβω. Αμέσως θα βάλω τελεία. Θέλω λοιπόν να καταλάβω, αν είμαστε σε μια κανονική πολιτική περίοδο, χωρίς οικονομική κρίση, χωρίς προβλήματα, χωρίς τη χώρα να κινδυνεύει κάθε μέρα την ύπαρξή της, θα υπήρχε κάποια, ας πούμε, καλύτερη πρόταση από την πλευρά των γιατρών? Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι δεν παίρνετε υπόψη σας την κατάσταση. Βάλτε άρα τελεία. Η τελεία μου μπαίνει τώρα και λέει, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Σας στείλαμε μία πρόταση και για τον αριθμό και για τις αποζημιώσεις. Περιμένουμε σταθερά και μέχρι την έναρξη λειτουργίας, την ένταξη των νέων γιατρών στον ΕΟΠΗ, μία αντιπρόταση η οποία να μπορεί να συζητηθεί. Είχαμε πάρει μία πρωτοβουλία. Και επειδή τις τελευταίες μέρες εκπορεύονται διάφορα μηνύματα. Θα σας πω. Είχαμε πάρει μία πρωτοβουλία με τους φιλελεύθερους του Ευρωκοινοβουλίου να κάνουμε μία εκδήλωση, ένα σεμινάριο για την Ελλάδα. Με τίτλο Reset Greece. Ξαναβάλε την Ελλάδα μπροστά. Μάλιστα, ναι. Αυτό είναι Reset. Το. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να φέρουμε αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ των άλλων τους δύο κομισάριους, τον κύριο Ρεν και τον κύριο Χαν, οι οποίοι είναι αρμόδιος για τα περιφερειακά προγράμματα, για να μπορέσουμε να φύγουμε λίγο από τη μόνιμη συζήτηση, η οποία είναι τα μέτρα, τα μέτρα, τα μέτρα, δηλαδή τα μέτρα λιτότητες, και να περάσουμε, να αλλάξουμε την κουβέντα, επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Διότι είπαμε, εντάξει, θα σας πω την εκτίμηση την άλλη, αλλά τώρα πρέπει να ξαναβάλουμε την Ελλάδα μπροστά. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται επενδύσεις και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά χρήματα, διότι δεν υπάρχει ρευστό στις ελληνικές τράπεζες. Έτσι, αυτό ήταν το διατάφτα. Και μάλιστα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πρέπει να σας πω, και από τον ξένο τύπο και από τον κόσμο μέσα. Αποτέλεσμα? Εικόνα. Εικόνα. Ναι. Εικόνα πάρα πολύ άσχημη. Κύριε, εγώ ήρθα σήμερα το πρωί εδώ αποφασισμένη να πω αυτά πραγματικά τα οποία είδα. Και αυτά τα οποία είδα είναι ότι πρώτον, οι Ευρωπαίοι έχουν φτάσει στο αμήν. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από τις τρεις που έχουμε μπει στο πρόγραμμα διάσωσης η οποία δεν αποδίδει, σε αντίθεση με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Η ιστορία ότι κάποιες συνωμοσιολογικές ξένες δυνάμεις θέλουν να μας κάνουν το μαύρο πρόβατο είναι αηδίες. Η πραγματικότητα είναι ότι επί δύο χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα πέραν των περικοπών των μισθών και των συντάξεων.
Mm-hmm. Δεν έχει προχωρήσει σε καμία διαρθρωτική αλλαγή. Πώς τον έκανε ασφαλιστικό, εργασιακά, ποτέ. Αστεία πράγματα. Ο ΤΕ τον έκανε με τεράστια καθυστέρηση. Όπως ξέρετε, χάσαμε 200 εκατομμύρια. Στην πολιτική πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η καθυστέρηση έχει κόστος. Δεν φορολογείται στην Ελλάδα η καθυστέρηση ή η αμέλεια, δυστυχώς. Αλλά το να αμελείς και να μην κάνεις τη δουλειά σου για λόγους πολιτικού κόστους. Και αυτό που εσείς ονομάζετε ή που όλοι ονομάζουν διαρθρωτικές αλλαγές. Και αυτό κόστος οικονομικό και στις ζωές των ανθρώπων έχει. Θα σας πει κάποιος ότι η διαρθρωτική αλλαγή που είναι αναγκαία στο δημόσιο, να μειωθεί ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή, αφού λέτε όλοι, ας πούμε, ότι είναι μεγάλος, ότι είναι σπάταλος, ότι δεν περισσεύουν υπάλληλοι, ότι υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν δουλειά κτλ. Κτλ. Αυτό όμως παράλληλα σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, δεν θα έχουν λεφτά, θα μπουν και αυτοί στην ανεργία, δηλαδή θα ανεβάσουν το ποσοστό και θα συμβάλλουν και με αυτή την επιλογή στην αύξηση της ύφεσης. Θέλω να πω, είναι ένας δρόμος στην πραγματικότητα που οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα. Ακούστε, επειδή νομίζω ότι κάποια στιγμή έχουμε λίγο χάσει την μπάλα εδώ πέρα μέσα. Η Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Είμαστε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Τι σημαίνει αν θα χρεοκοπήσουμε? Εάν θα χρεοκοπήσουμε σημαίνει την χειρότερη δυνατή εκδοχή. Ναι, αλλά αυτό το ακούμε κάθε τρίμηνο. Ένα λεπτό. Έχει κάθε τρίμηνο. Εκεί είμαστε. Και κάθε τρίμηνο και κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αφού φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, υπάρχει έξοδος από την κρίση? Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν υπάρχει όμως κανένας οικονομολόγος παγκοσμίως ή κανένας από τους αρμόδιους, ο οποίος δεν μιλάει ότι υπάρχει μία συνταγή αυτή της εξόδου από την κρίση. Αυτή δεν είναι εύκολη, είναι επώδυνη. Δεν μπορώ να διαψεύσω τέτοιου είδους προβλέψεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι σαν και αυτές που ακούμε τα τελευταία δύο χρόνια, ότι τυπώνονται στο χολαργό βραχμές, ότι αύριο θα το λένε και στην Γερμανία ορισμένοι, το λένε και στην Ολλανδία ορισμένοι. Άλλαξε το κλίμα. Αυτό που είπατε λεγόταν τα τελευταία, λέγεται μάλλον τα τελευταία δύο χρόνια συνεχώς. Αυτό όμως που δημιουργεί νομίζω τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι στην Ευρώπη ήδη μιλάνε για θέματα τα οποία σχετίζονται με την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Για παράδειγμα, όταν ο Σόιμπλε προχτές λέει είναι στο χέρι της Ελλάδας να αποδείξει αν μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις μέλους της Ευρωζώνης. Ή όταν ο Κλάους Ρέκλινγκ, ο πρόεδρος του FSF, λέει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ειδικές ανάγκες. Ναι. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι έχει μπει ως σενάριο στο μυαλό πολλών πια στην Ευρώπη, σοβαρών ανθρώπων, όχι της Bild-Zeitung και τέτοια πράγματα. Η έξοδος. Ότι η Ελλάδα είναι μια προβληματική περίπτωση και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Δυστυχώς δεν είναι έτσι το πράγμα. Είχαμε κυπουρούς υπουργούς, οι οποίοι σιγά σιγά αποδεικνύονται ότι είναι κυπουροί και φεύγουνε. Ναι. Δυστυχώς έχουμε και 5.000 κυπουρούς στην διάρθρωση της κρατικής μηχανής. Έχουμε δηλαδή τους επικεφαλείς, αυτούς που υποτίθεται θα κινήσουν την ελληνική μηχανή, είναι του επίπεδου των Κυπρών. Είναι, πώς θα το κάνουμε? Δεν γίνεται έτσι. Κύριε Ρωμανιά μου, κατ' εικόνα φτιάχτηκε. Έτσι. Πώς νομίζετε? Και για να το κλείσω αυτό το θέμα, για να πάμε στην ενεργία μετά, θέλω να πω ακόμα το εξής. Ότι ό,τι και να κάνουμε, ο δείχτης ο κανονικός, εκείνος που δείχνει που πάμε, είναι ο δείχτης ανεργίας. Ο δείχτης ανεργίας είναι διπλός. Ο ένας είναι αυτός που μας δίνει η Εθνική Στατιστική Αρχή, η οποία υπακούει στους κανόνες της Eurostat και υπακούει στους κανόνες αυτούς για λόγους αποκλειστικώς ομοιομορφίας και συγκρισιμότητας των στοιχείων των διαφόρων χωρών. Και ο άλλος είναι ο δείκτης πραγματικής ανεργίας. Έχω πει για άλλη φορά ότι στην Ελλάδα παρουσιάζεται το εξής ανώμαλο φαινόμενο, το οποίο είναι εξόχως ανώμαλο. Η Στατιστική Αρχή μετρά το σύνολο της ανεργίας. Ναι. Εγγεγραμμένης και μη εγγεγραμμένης. Συνολικά. Ναι. Ο ΟΑΕΔ μετρά την ανεργία την εγγεγραμμένη μόνο. Όσοι έχουν πάει και έχουν γραφτεί στον ΟΑΕΔ. Υποσύνολο. Ναι, το υποσύνολο. Είναι λοιπόν ή δεν είναι μέγιστη ανομαλία μερικές φορές, σε μερικές περιόδους, η μέτρηση του ΟΑΕΔ να δίνει μεγέθη μεγαλύτερα, δηλαδή το υποσύνολο να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο. Από το σύνολο.
Αυτό είναι ανώμαλο. Έτσι. Και όμως έχει συμβεί επανειλημμένως. Διότι υπάρχει εσφαλμένος τρόπος και στη μία και στην άλλη. Κύριε Ρωμανιά, ποιο είναι το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας? Εγώ έχω τον τρόπο να μετρώ την ανεργία και έχω το, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, το προνόμιο, να επαληθεύομαι. Είμαστε και στη δική σας εκπομπή. Πέρυσι είχα αναφέρει τον αριθμό του 1 εκατομμυρίου ανέργων. Και πάρα πολλοί μου λέγανε πού τα βρήκε αυτά. Η στατιστική λέει, έλεγε τότε 500.000 και άλλοι λέγανε ναι. Τελικά φτάσαμε εκεί.